κομμάτι του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας, διότι είχε εξήγηση πως χρεοκοπήσαμε. Θέλαμε να είμαστε διεθνής τουριστικός προορισμός. Η Αίγινα είναι η πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Όμως από πάντα κύριε, προσέξτε, το νερό, δηλαδή το να μπορείς να πας να κάνεις εκεί διακοπές και να ξέρεις ότι μπορείς να λουστείς και να πεις νερό, δεν ήταν αυτονόητο. Ναι. Λοιπόν, τι εννοείται, καλοκαίρι δεν είχε καθόλου νερό. Αυτό. Το λέγεται, έχω σπίτι στην Αίγινα, δηλαδή όχι απλώς δεν ήταν αυτονόητο, δεν είχες νερό. Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτά δεν είναι εύκολα εξηγήσιμα. Όχι, απλώς είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μας είπε η κυρία Δούρου δύο πολύ καλές ειδήσεις. Ενδεχομένως να αναρωτιέται κάποιος από τους τηλεθεατές που μας παραχωρεί ότι πολλές καλές ειδήσεις ακούμε από την περιφέρεια το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή λίγο πριν την έλευση του κόσμου στις κάλπες. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή βρεθήκατε ίσως... Να σας διακόψω αυτό. Παρακαλώ. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Ναι, τι είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να προσπαθήσεις να πεις για τη Δούρου ότι κάνει αυτό που μας οδήγησε στην κρίση δημοκρατίας, ότι κάνει προεκλογικές φιέστες και την ίδια στιγμή να την έχεις κατηγορήσει ότι ήταν άφαντη. Και τα δύο δεν γίνονται. Εγώ πάντως δεν μίλησα για προεκλογική φιέστα. Σας πρόλαβα. Όχι, δεν υπάρχει επίσπευση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Επιτάχυνση. Ούτε επιτάχυνση. Θέλω να σας πω γιατί είστε περισσότερα χρόνια στη δημοσιογραφία από ότι εγώ σήμερα που κάνω την κακή δημοσιογράφο, την αυστηρή. Θέλω να μου πείτε πόσος είναι ο μέσος όρος και το χρονικό διάστημα υλοποίησης ενός δημοσίου έργου. Όχι, αυτό θέλω να μας το πείτε εσείς, γιατί το έχω κάνει ρεπορτάζ. Εγώ μπορώ να σας απαντήσω. Είναι... Εγώ μπορώ να σας απαντήσω και θα το πήγαινα αλλού. Και αυτό είναι το επόμενο ερώτημα το δικό μου. Για να ξεκινήσει, επειδή το είδαμε και στη Μάνδρα που ξεκίνησαν αντιπλημμυρικά έργα. Με λίγα λόγια μου λέτε ότι είναι το σύστημα της διοίκησης τέτοιο γιατί που δεν επιτρέπει γρηγορότερους ρυθμούς. Αυτή είναι η εξήγηση. Ακούστε, οι ρυθμοί στο δημόσιο είναι ρυθμοί που, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα τη διαφάνεια και τη συνταγματική κατοχύρωση σε σχέση με την εργασιακή νομοθεσία και το περιβάλλον. Όμως κακά τα ψέματα. Έλεγα προεκλογικά, έγινε καραμέλα στο στόμα μου και αυτά τα 5 έτη, ότι πολλές φορές αυτή η χρόνη, η αλληλοπικάλυψη αρμοδιοτήτων και ότι πάρα πολλοί φορείς κουτουλιώνται σαν τα κρυάρια, δεν μας διασφαλίζουν εμάς τους υπόλοιπους, τους ιδιώτες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ούτε τη διαφάνεια, ούτε έναν πόλεμο κατά της διαφθοράς. Ναι. Αντιθέτως, έλεγα ότι πολλές φορές η γραφειοκρατία θρέφει την διαφθορά. Διότι όταν εσείς, ας πούμε, για να αποκτήσετε ένα χαρτί στο δημόσιο, πρέπει να περάσετε από 6 υπογραφές. Εντάξει, δεν θέλω να λέω. Θέλω να σας πω ότι το φαλυρικό το διεκδικήσαμε από την εθνική κυβέρνηση, όπως τα λοιπάσματα στο Κερατσίνι και τον ασύρματο στον Άγιο Δημήτριο με τη βοήθεια και της κυρίας Ανδρούτσου, της Δημάρχου, το 2016 από την εθνική κυβέρνηση. Διεκδικήσαμε και από το ΤΑΙΠΕΔ εντός μνημονίων. Δεν είχαμε άλλο καθεστώς εμείς στην περιφέρεια Αττικής. Τον περιβάλλοντα χώρο και υλοποιούμε κάτι που θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο για μια χώρα σαν τη δικιά μας, την Αττική Ριβιέρα. Παρεμβαίνουμε με 5,7 εκατομμύρια στο μικρολίμανο, φτιάχνουμε το φαλυρικό δέλτα, έχουμε διεκδικήσει και έχουμε παρέμβει στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ και σταματάμε αυτή την ανοησία από τη μια να είμαστε περήφανοι γιατί ο Θουκυδίδης γεννήθηκε στον Άλυμο, αλλά για δεκαετίες να έχουμε φράξει το παράλιο μέτωπο της Αττικής, γνωρίζοντας ότι και η Αθήνα και το επίνειό της ο Πειραιάς είναι από τις λίγες Μητροπόλεις που μπορούν να έχουν αυτά τα νερά. Εγώ θέλω να ρωτήσω και το κάναμε το 2016. Επιμένω σε αυτό. Θέλει να ξεκινήσει μια περιφέρεια, έφερα ως παράδειγμα τη Μάνδρα, ένα αντιπλημμυρικό έργο. Δεν θέλω να περιγράψετε την ολόκληρη διαδικασία. Όχι, προς Θεού, θα πρέπει να μείνουμε εδώ μαραθώνια αγάπης. Το έργο που τελειώνει τώρα στη Μάνδρα και που πολλοί προσπάθησαν να το απομειώσουν αφού στην αρχή κάναν ότι ήταν αόρατο, όπως είπε και η πρώτη καμπάνια που την απέσυρε ο κ. Πατούλης, αυτό το έργο τελειώνει σήμερα γιατί ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014. Τι είπανε λοιπόν, δεν το κάναμε εμείς επειδή πέθαναν άνθρωποι λόγω του πλημμυρικού φαινομένου και τελειώνει τώρα. Δεν το κάναμε μια χυδαία ανταποδοτικότητα όπως έχουμε μάθει στις φυσικές καταστροφές τα προηγούμενα χρόνια. Το ξεκινήσαμε 22 Οκτωβρίου του 2014, χωρίς βέβαια να ξέρουμε τι μας περιμένει. Ναι. Άρα,
Θέλω να σας πω ότι τα 4 χρόνια εν τω μεταξύ, και τώρα ενδεχομένως από τις καλές ειδήσεις φρικάρουμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί, τα 4 χρόνια, σύμφωνα με πόρισμα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όχι υποψηφίων της Δύναμης Ζωής ή της Δούρου, είναι και χρόνους ρεκόρ για τους υπαλλήλους. Και θέλω να τους ευχαριστήσω. Γιατί ακούστε, δεν μπορεί στις επιτυχίες οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να σπρώχνουν για να κόψουν τη χρυσή κορδέλα και στα δύσκολα να τους φταίει η γραφειοκρατία και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Αττικής, διότι όσο να μην έκανα μπάνιο τα προηγούμενα καλοκαίρια, όσο να περιόρισα μία σειρά από δικές μου δραστηριότητες, υπήρξαν κάποιοι διευθυντές, κάποιοι τιματάρχες και κάποιοι υπάλληλοι που δουλέψανε. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο, γιατί θα μου πείτε, κύριε Νεφλή, με συγχωρείς, για ποιο δουλέψε το φαλερικό της Δούρου είναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εγώ μένω σε αυτό, γιατί έχει τη σημασία του όταν θέλει ένα αντιπλημμυρικό έργο σε οποιαδήποτε περίπτωση. 4 χρόνια στην καλή περίπτωση. Λέμε τους πιο γοργούς ρυθμούς και με προσπάθειες των υπαλλήλων. Έχει τη δυνατότητα ο περιφερειάρχης να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει στον Υπουργό πρέπει να επισπεύσει στις διαδικασίες, μπορεί να ξεπεραστεί αυτή Ακούστε, η ιστορία. Αυτό το έχω ξανακούσει προς Θεού, δεν σας το χρεώνω, το ακούσα και από τον κύριο Πατούλη. Άμα ζεις σε μια χώρα. Λέω γενικότερα, άμα ζεις σε μια χώρα που πρέπει να σηκώνεις τα τηλέφωνα, άρα με τα παρεάκια, δουλειά δεν γίνεται. Και δεν έγινε και δουλειά και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δεν πρέπει να είναι προσωποποιημένη. Ναι, ούτε πάρε με τηλέφωνο να σου πω και να κάνω. Να σας πω με παραδείγματα και όχι με καλή θέληση, βούληση και όλα αυτά που χορτάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τι κάναμε εμείς. Για παράδειγμα, με το που μπήκα μέσα, μείωσα τις υπογραφές. Δηλαδή, ενώ χρειαζόντουσαν 5 υπογραφές που έφτανε στο τέλος να πρέπει να υπογράψει και η περιφερειάρχης, τις μείωσα. Αυτό αυτόχρημα είναι επίσπευση χρόνου. Λειτουργήσαμε, δηλαδή, αν θέλετε, από την μπροστά μεριά του ΚΙΣΕ. Γι' αυτό και δεν με ακούσετε ποτέ να λέω αυτό το χιλιοτετριμένο δεν είμαι αρμόδια. Και γι' αυτό οι ρυθμοί πήγανε καλύτερα σε αυτή τη θητεία στην περιφέρεια Αττικής από ότι τον προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα πρέπει να σας πω ότι έχω ζητήσει επίσημα έργα όπως είναι τα αντιπλημμυρικά ή έργα που είναι δημοσίου συμφέροντος και όχι, ας πούμε, μόνο ένα πλάσι πλατιών που τις έχουμε χρυσοπληρώσει σε πολλές γειτονιές της πατρίδας μας, να γίνονται με όρους έκτακτης ανάγκης. Διότι υπάρχει αυτό, το 7α, όπως λέμε. Ας μην κουράζουμε τους τηλεθεατές μας και τις τηλεθεατριές μας. Όμως προσέξτε, από τους αυτοδιοικητικούς το ζητάω μόνο εγώ. Και ο νόμος νοείται. Διότι προσέξτε, όταν έχει τέτοιου. Κύριε Νεφλή, να τα πούμε έξω από τα δόντια. Όταν έχει τέτοιου χρόνου και όταν έχει τέτοια λοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, στο τέλος δεν κάνει υπεύθυνο. Είναι του Μάνου, όχι, είναι της Ρένας. Ναι, λοιπόν, εμείς δείξαμε ότι λειτουργώντας με διαφορετικό τρόπο μπορούν τα πράγματα να γίνουν γρηγορότερα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, θέλω να σας πω ότι το ρεύμα της Πικροδάφης είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν δεκαετίες. Μέσα σε 3 χρόνια τη φέραμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε τι θα κάνουμε με την πολεοδομία εκεί του Δήμου που ανοίξει το Δήμο Ελληνικό και που θα έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια να έχει λειτουργήσει διαφορετικά με τα κτίσματα εντός του ρεύματος. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα. Έχω ζητήσει επίσης, πάλι κανένας αυτοδιοικητικός δεν το θέλει. Και διεκδίκησα και το πέτυχα, κύριε Νεφλή και κύριε Λατζά, χωρίς να πάρω τηλέφωνο κανένα φίλο γνωστό υπουργό, ούτε επί Πρωθυπουργίας κ. Σαμαρά, ούτε επί Αλέξη Τσίπρα, την εποπτεία των αυθαιρέτων κτισμάτων να την πάρουν οι περιφέρειες και να σταματήσει να είναι στους Δήμους. Τώρα που μιλάμε είναι, ελέγχονται από τους Δήμους και τις πολεοδομίες των Δήμων και η κατεδάφιση γίνεται από τα αυθαίρετα. Από την αποκεντρωμένη των αυθαιρέτων. Παρόλο που κάποια στιγμή και για τα αυθαίρετα η Δούρου έφταιγε. Πέρασε ότι εγώ έπρεπε να τα γκρεμίσω. Έχει γίνει νόμος. Αναμένουμε το προεδρικό διάταγμα γιατί δεν μπορούμε να γκρεμίζουμε χωρίς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Ξέρω ότι έφερα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τους συναδέλφους περιφερειάρχες γιατί αυτό έχει πολιτικό κόστος. Θα πάω να γκρεμίσω το σπίτι του Νεφλή. Θα το προωθείτε εσείς. Ο Νεφλής θα μου πει στην επόμενη κάλπη κυραδούρου μου θα σας μαυρίσει. Όμως θεωρώ ότι μετά την κρίση χρέους και μετά την κρίση δημοκρατίας θα πρέπει να ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα λειτουργούν στη λογική του πολιτικού κόστους. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα που ταλανίζει και απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες χρόνια, όχι μόνο τη δικιά μας εδώ, την γειτονιά της Αττικής.
τα σκουπίδια. Mm-hmm. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όχι, δεν τα ταλάνιζε. Με συγχωρείτε. Τι μια χαρά ήμασταν πολεμένοι. Με αυτή την έννοια. Ήμασταν πολεμένοι. Γιατί εγώ όταν Εντάξει, χαίρομαι, είστε μάλλον ο ένας και μοναδικός να αλλάξουμε τηλέφωνα να κάνουμε παρέα. Διότι το 2014, όταν έβαλα τη διαχείριση των απορριμμάτων στην ατζέντα της προεκλογικής μας εκστρατείας, μου είπανε δούρο αυτοκτονής πολιτικά. Η φυλή είναι εκεί πριν γεννηθούμε και οι τρεις, mm-hmm. 1958. Θάβαμε τα σκουπίδια σαν τη γάτα. Λοιπόν, όλων, και όλα όλων, καλά. Όλων, όλα καλά, όλα καλά. Έπαιρνε λοιπόν, και δίμητα τα αποδοτικά. Ακριβώς. Τώρα, βέβαια, αυτό είναι αργό για τους συμπολίτες μας. Δηλαδή, τα ανταποδοτικά. Τα ανταποδοτικά ήταν μια λογική ότι όποιοι δήμοι επιβαρύνονταν, είτε με την Ψιτάλια, για παράδειγμα, είτε η Φυλή, δηλαδή το μεγαλύτερο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ευρώπη, ή το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη χωματερή που τα θάβαμε, τους δίναμε τα ανταποδοτικά. Δηλαδή, τους πληρώναμε για να μολύνουμε εκεί το περιβάλλον τους και εμείς οι υπόλοιποι να κάνουμε τους καθαρούς νοικοκυρέους. Εμείς αυτό που κάναμε δεν είναι ούτε ριζοσπαστικό, ούτε επαναστατικό, ούτε της Δούρου ιδεάκι. Εμείς πήραμε την καλή ευρωπαϊκή πρακτική, όπου τώρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα για όλα τα κράτη-μέλη το 2020, και είπαμε τι κάνανε οι άλλοι, βρε παιδιά. Αντί να τα θάβουν, βάσει των αρχών της κυκλικής οικονομίας, ξεκινάνε από τη διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση. Αυτό οδηγεί σε θέσεις εργασίας, γι' αυτό λέγα ότι το σκουπίδι είναι χρυσός. Και αφήνω στην άκρη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Διότι μια χώρα που θέλει να είναι ευρωπαϊκή, είναι ευρωπαϊκή όταν παίρνει την εντολή να περικόψει μισθούς και συντάξεις, αλλά δεν είναι ευρωπαϊκή για τα αισθήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Φτιάξαμε ένα περιφερειακό σχεδιασμό που έλειπε από τη μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας, εγκρίθηκε, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χτες το debate που δεν έγινε, άκουγα τον κύριο Πατούλη να πατάει πάνω στην έλλειψη ενημέρωσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων και των συναδέρφων που δεν κάνουν αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ, mm-hmm. πολιτικό ρεπορτάζ κάνουν οι άνθρωποι και των συμπολιτών μας, και έλεγε έχει περιφέρεια να δώσει 150 εκατομμύρια. Τα βρήκαμε τα 150 εκατομμύρια. Απαλλάξαμε τους συμπολίτες μας από τα πρόστιμα που πληρώναμε για τις ανεξέλεγκτες χωματερές, 11 κλείσαμε σε όλη την περιφέρεια Αττικής. Φτιάξαμε 2 χυτοί στα κύθυρα και στα αντικύθυρα. Mm-hmm. Θα φτιάξουμε το Πράσινο Νησί. Και είμαι πολύ περήφανη, μαζί με τον κύριο Χαρχαλάκη, τον δήμαρχο που δίνει αγώνα και αυτός τώρα, και μαζί με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες τις παρατάξεις εκεί, ανεξάρτητα χρήσματος, Νέα Δημοκρατία, κεντροαριστερά κτλ., βοηθήσανε πάρα πολύ για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της περιφέρειας. Αγοράσαμε απορριμματοφόρα για τους Δήμους για να τους βοηθήσουμε. Βρήκαμε έναν αποτεφρωτήρα που στήχησε στους φορολογούμενους πολίτες 11 εκατομμύρια ευρώ για να καίει τα νοσοκομιακά απόβλητα. Και τώρα ο εργολάβος ανάδοχος που το έχει αναλάβει πληρώνει στο ελληνικό δημόσιο 11,5. Mm-hmm. Μπορώ να σας μιλάω απίστευτη ώρα. Ναι. Απλώς υπάρχει και ένα ζητούμενο αν θα παραμείνει ο κύριος χώρος εναπόφησης από την Φυλή. Όχι, βέβαια. Απλώς θέλω να σας πω, όχι εκεί που μας χρωστάγανε να μας πάρουν και το βόδι. Άνθρωποι που επί χρόνια υπηρέτησαν τοπική αυτοδιοίκηση και δεν τους ενοχλούσε η ύπαρξη της Φυλής, τώρα που ξεκίνησε το πράγμα να μπαίνει στη σειρά, λένε τι έκανε η Δούρου. Θέλω να σας πω ότι συγκρουστήκαμε. Και δεν συγκρουστήκαμε με τους μεγαλοεργολάβους. Συγκρουστήκαμε και με νοοτροπίες και με μικρότερα συμφέροντα. Διότι όταν πήγαμε να ψηφίσουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό που έχει χωροθέτηση παντού, όταν πήγαμε να χρηματοδοτήσουμε τους Δήμους για να κάνουν κέντρο επεξεργασίας λιμάτων και να μην είμαστε με τον αχόρταγο, να θυμηθώ το Θανάση Βέγκο και τα αποθρατζίδικα, συγκρουστήκαμε με γειτονιές. Ναι. Μάλιστα. Κυρία Δούρου, είστε αισιόδοξοι για την Κυριακή, φαντάζομαι πως ναι. Ακούστε, όταν δίνεις μάχη, δεν πρέπει να παίζεις αμαλά με τα αισθήματα ή με τις ευχές. Όταν δίνεις μάχη, όπως δίνουμε εμείς, έχεις ένα στρατηγικό σχεδιασμό, προσπαθείς και εν πωλής τα καταφέραμε να ενημερώσεις τους συμπολίτες. Και γιατί λέω τα καταφέραμε? Η πιο στοχοποιημένη αυτοδιοικητική προσπάθεια πέρασε το δεύτερο γύρο, την ίδια στιγμή που σχεδόν στο μισό των περιφερειών της πατρίδας μας πέρασε η γραμμή του κ. Μητσοτάκη που έλεγε ότι να μην έχεις περιφερειάρχη που να μην είναι Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Γι' αυτό σας λέω, εγώ απευθύνομαι και στους συμπολίτες μας που ψήφισαν τον κ. Πατούλη, τον κ. Σγουρό. Τελείωσε η εκτόνωση οργής, τελείωσε το μήνυμα, τελείωσαν όλα. Ελάτε να μην διακινδυνεύσουμε την επόμενη μέρα στην Αττική. Πήγαμε πολύ μακριά για να γυρίσουμε πίσω. Και εδώ δεν έχεις, ας πούμε, τη Δούρου με τα καλά και τα κακά της και έχεις τον Μάνο Νιφλή που πρώτη φορά κατέρχεται ως υποψήφιος περιφερειάρχης. Εδώ είσαι έναν άνθρωπο που ήταν 12 χρόνια,
δεν τον ενδιαφέρει η περιφέρεια, ο κομματικός εκβιασμός ήταν όπως φάνηκε και βρέθηκε στην περιφέρεια. Στο Δήμο του τίποτα από ανακύκλωση, τίποτα από αντιπλημμυρικά, παρόλο που η περιφέρεια του έχει δώσει χρήματα που τον φέρουν πέμπτο από όλους τους Δήμους του Βόρειο Τομέα. Ας μην το διακινδυνεύσουμε για να στείλουμε ένα μήνυμα που νομίζω το πήρα και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ελάτε να νοικοκυρευτούμε. Όλες οι αναφορές είναι στο πρόεδρο για το πρόσωπο του κυρίου Πατούλη. Να πούμε εμείς για τους τριγκαρδιάδες. Μα με τον κύριο Πατούλη έμεινα, δεν έμεινα με τον κύριο Νιφλή, άλλα θα έλεγα για τον κύριο Νιφλή. Ενδεχομένως για την ποδοσφαιρική ομάδα. Επιτρέψτε μου να κάνω μια διευκρίνηση στους τηλεθεατές. Καλέσαμε τον κύριο Πατούλη να είναι σήμερα εδώ με την κυρία Δούρου, αλλά αρνήθηκε. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι κρίμα κάποιο να δοξαστεί κρυπτόμενο. Όχι, το είπα γιατί ακούστηκαν πολλά που δεν έχουμε την απάντηση από τον ίδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, και εγώ. Στις κάλπες λοιπόν την Κυριακή και μετά πάμε για μπάνιο. Το μήνυμα είναι να πάμε όλοι στις κάλπες, αυτό είναι το ζητούμενο. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τον Υπουργό Μεταφορών, με τον κύριο Σπίρτζη στο στούντιο, με τη Βούλα και Χαγιά και τον Κώστα Παπαχλημίτζο παρέα. Ο αντιπρόεδρος της